Λοιπόν, κύριε Μαύρο, στην αφετηρία της προεκλογικής μάχης έχουμε ένα νέο δημοσκοπικό τοπίο, πολλές δημοσκοπήσεις, και το ερώτημα είναι αν προδικάζουν το αποτέλεσμα και αποκλείουν ανατροπές, μας προϊονίζονται ένα ενδιαφέρον προεκλογικό σκηνικό. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι. Μία παράμετρος είναι αυτή η διαφορά που τώρα έχει φτάσει στα σημεία να την είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι το 6,7%. Mm-hmm. Τώρα μοιάζει μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ να αρχίζει σταδιακά να μαζεύεται. Στην έρευνα της MRB το 6 έγινε 5,4. Ο Πρωθυπουργός από 9,4 πήγε στο 1,8 σαν καταλληλότερος. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟ κρατάει μια τρομακτική παράσταση νίκης σε όλες τις έρευνες και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και άρα λοιπόν φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να είναι πρώτο κόμμα. Αλλά από την άλλη μεριά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να έχουμε άλλο κόμμα να προηγείται και άλλον αρχηγό να είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός.